θα χτυπήσει ο Ντελικάρης για τον Ολυμπιακό. Ωραία η εναλλαγή, σούτ ο Καραβίτης, δεύτερο σούτ ο Καραβίτης, ο Καψής δεύτερο κόρνερ. Εδώ δημιουργήθηκε η καλύτερη ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βγάλει ένα γκολ με το νέο αυτό χτύπημα κόρνερ του Ντελικάρη. Ο γονιός θα αστοχίσει, ο Παμπουλής μόνος, ευνηδιάζεται και αυτός όμως, η μπάλα χτυπάει πάνω του και πάει για μέσα, αλλά ο Βλάχος που ήταν στη γραμμή αποκρούει. Επιμένουν οι Ολυμπιακοί εδώ με τον Ντελικάρη και τον Καραβίτη, τελικά όμως η μπάλα θα αποκρούσει. Στην επίθεση με τον Βλάχο. Ελευθεράκης, ωραία ο Τζόρτζεβιτς, Ελευθεράκης. Αντωνιάδης, πάλι Ελευθεράκης το 1-2, πολύ ωραίο το σουτ, αλλά out. Ήταν μια από τις καλές ευκαιρίες του Παναθηναϊκού, με το Ελευθεράκης και πια το πρόβλημα. Νέα επίθεση του Παναθηναϊκού εδώ. Θα γίνει πάλι σέντρα. Ωραία εναλλαγή Αντωνιάδη Ελευθεράκη, γραμμός. Σέντρα, κεφαλιά από τον Δημητρίου, μάλλον πήγε για κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε, ήταν σε πολύ καλή θέση, πολύ κοντά στο τέρμα, αλλά δεν πρόφθασε την μπάλα όπως ήθελε. Παναθηναϊκή, αλλάζει εδώ η μπάλα γρήγορα, θα καταλήξει το Συνετόπουλο δεξιά, θα κάνει τη σέντρα, πολύ ωραίο το σουτ του Κρητικόπουλου, ξυστά πάνω από το δοκάρι. Ευνηδίασε τον Κωνσταντίνο, μπορεί να πούμε. Είναι και ο Κρητικόπουλος, απογοητευμένος από την παρολίγο αυτή η επιτυχία του. Την αποτυχία του μάλλον. Ήταν μια ωραία προσπάθεια, πολύ ωραίο σουτ, ίσως το ωραίτερο σουτ του αγώνος. Η σειρά του Παναθηναϊκού τώρα πάλι να επιτεθεί με τον Βλάχο. Ωραιότατη την παλιά εδώ πέρα στον Τζόρτζεβιτς, βρέθηκε ο Τζόρτζεβιτς μόνος τελείως, πλάσαρε τον Κελεσίδη του Δίκη, η μπάλα έφυγε ξεστά out. Ήταν η καλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού.